Όταν λοιπόν ο Καμένος λέει ότι ξέρετε, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ρίξω αυτή την κυβέρνηση. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσω πρόταση δυσπιστίας του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή με δύο λόγια λέει ότι αν τεθεί ζήτημα εμπιστοσύνης της κυβέρνησης, εγώ θα στηρίξω την κυβέρνηση. Δεν θέτω ζήτημα κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά θα καταψηφίσω τις πρέσπες. Δεν υπάρχει καμία κυβερνητική κρίση. Ναι. Κυβερνητική κρίση θα υπάρξει αν έχει αλλάξει θέση ο κ. Καμένος από και αυτό. Και αυτό σας ρώτησα, αν αποσύρει την εμπιστοσύνη του κ. Καμένος. Αν την έχει αλλάξει αυτή τη θέση που λέτε. Πιστεύω ότι ο κ. Καμένος δεν θα το κάνει αυτό. Και πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, διότι δεν θα επιλέξει ο ίδιος να ρίξει νερό στο μύγλο των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Αυτούς που πολεμήσαμε και μας πολεμήσανε 4 χρόνια τώρα, δεν θα διευκολύνει τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κ. Καμένος δεν θα άρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση και θα είναι απόλυτα σαφής σε αυτό. Αυτό θα του ζητήσω την Παρασκευή που θα το συναντήσω. Κυριακή εικονή γιορτή. Θα έρθει μεθαύριο στον Πρόεδρο Μαξίμου και θα πάρει μια σαφή θέση και στάση, πιστεύω. Mm-hmm. Και η σαφή θέση και στάση είναι ότι ούτε αυτός, ούτε κανένας εκ των βουλευτών του δεν θα συνδράμει, δεν θα άρει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αν δεν το κάνει αυτό, θα με ρωτήσετε τώρα. Ναι, εννοείται. Κυρία Στάκη, κοιτάξτε, εγώ θα είμαι απόλυτα σαφής απέναντί σας. Αν δεν το κάνει αυτό, θα μετρηθούμε στη Βουλή. Δηλαδή. Όχι στα μαρμαρένια αλόγια. Δηλαδή, τι θα κάνετε στη Βουλή, θα ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνη. Προφανώς, κυρία Στάκη, αυτό θα κάνω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Προφανώς, διότι ξέρετε κάτι, εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχος. Είναι μεγάλο προνόμιο για κάποιον που βρίσκεται στη θέση που βρίσκομαι εγώ. Ξέρω ότι βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ότι κάνω το σωστό για τον τόπο μου και ας πάρουν όλες τις ευθύνες τους.